Έλεξα να την ακολουθήσω τη μαθητεία πρώτα για να βρω μια δουλειά να βγάζω το χαρτζιλίγι μου, γιατί είχα τελειώσει από φαντάρο στο Δεκέμβρη και έψαχνα μέχρι το Μάρτι που πήγα στη μαθητεία, έψαχνα δουλειά, έψαχνα γενικώς δουλειά, όχι τόσο στο επάγγελμα που είχα τελειώσει, γιατί πίστευα ότι ζητούσαν πιο έμπειρους από ότι εμένα, από ότι ήμουν εγώ που δεν είχα ξαναδουλέψει σε συνεργείο. Και είπα να ακολουθήσω, πρώτον γιατί είχα μια δουλειά, ήθελα μια δουλειά να βάζω το χαρτζιλίκι μου όπως είπα, και δεύτερον γιατί μου φάνηκε μια ενδιαφέρον εμπειρία να δω πώς είναι αυτή η δουλειά, να δω αν μου αρέσει να την ακολουθήσω κιόλας. Τη μαθητή έμαθα από το σχολείο που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν για το πρόγραμμα. Και εκείνη την περίοδο δεν είχα δουλειά και έψαχνα και επέλεξα να πάω. Την πρώτη μέρα στο συνεργείο μου φάνηκε, είχα αγωνία για το τι θα δω, είχα κάποιο ενδιαφέρον. Ένιωθα λίγο χαμένος γιατί σκεφτόμουν, αγχωνόμουν λίγο, δεν είχα ξαναδουλέψει σε μαγαζί παρόμοιο, σε συνεργείο δηλαδή. Δεν ήξερα καλά τι να κάνω, αυτά που πρέπει να κάνω, αλλά εντάξει, αυτό ήταν μόνο τις πρώτες μέρες. Προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα, γιατί με βοήθησαν και το προσωπικό και το αφεντικό μου, γιατί ήταν πολύ καλή απέναντί μου και σε ό,τι ήθελα μου και σε ό,τι απορία είχα ή ό,τι χρειαζόμουν να μου εξηγούσαν και μου έδειχναν με προσοχή και με υπομονή. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο. Η πρώτη μέρα στο συνεργείο ήταν πολύ καλά, γιατί γνωρίζαν και τι ήξερα και μου δείχνανε σιγά σιγά. Το προσωπικό με πήρε πολύ καλά. Γίναμε φίλοι κατευθείαν. Που είχαμε για αυτό το πρόγραμμα για μένα ήταν αρκετά ικανοποιητική και τα λεφτά σε σχέση με άλλες πρακτικές που έχω ακούσει κιόλας είναι πολύ καλά τα λεφτά και το βλέπω κι εγώ από μόνος μου ότι τα λεφτά που έπαιρνα με κρατούσαν μια χαρά για τις ανάγκες μου, είχα το χαρτζιλίκι μου σωστό. Και από τη μαθητεία γενικότερα απέκτησα μια μικρή εμπειρία και έμαθα μια τέχνη, έκανα κάποια βήματα στο να μάθω κάποια τέχνη και θα το πρότεινα σε πολλούς μαθητές, γιατί όπως είπα παραπάνω σου προσφέρει πολλά πράγματα, όπως το ότι μαθαίνεις κάτι, μια τέχνη σε ένα αντικείμενο και το ότι αποκτάς μια εμπειρία γενικότερα. Η αμοιβή για τη μαθητεία δεν ήταν τόσο κακή για τις τόσες ώρες που δουλεύαμε και τις μέρες, αλλά κερδίσεις αλλού. Σου ανοίγει πόρτες για να συνεχίσεις.